Γεια σας παιδιά, Ιωάννα εδώ και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για το φαινόμενο Dunning-Kruger. Τουλάχιστον πιστεύω ότι διαβάζεται Dunning, μπορεί και Dunning, προφορά είναι ελληνική, οπότε καταλαβαίνετε. Θα με πείτε όμως τώρα, ανεξάρτητα από το πώς προφέρετε, τι είναι αυτό? Το φαινόμενο αυτό, παιδιά, πραγματικά ρίχνει φως σε πάρα πολλούς προβληματισμούς μου και εξηγεί πολλές συμπεριφορές. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ δύο τύπους ανθρώπων έχω να τους θυμάμαι από τα μαθητικά μου χρόνια. Ένας από αυτούς ήμουν κι εγώ. Εκείνον που όταν τελείωνε την εξέταση, έβγαινε και έλεγε «Έσκησα ρε, τα πήγα καταπληκτικά, μπρο». Και όταν έβγαινε τα αποτελέσματα, με τα βίας περνούσε τη βάση. Και εκείνον που έβγαινε με σκυμμένο το κεφάλι. Έλεγε ότι έγραψε χάλια και στο τέλος έγραφε στην χειρότερη 19,7. Μη με βρίσετε, η δεύτερη ήμουν εγώ. Μιλάμε για μεγάλο φυτό. Τι να κάνω, ήμουν και συνεχίζω να είμαι φυτό. Και φουλ περήφανη γι' αυτό κιόλας. Αλλά πάντως, παιδιά, αυτό είναι που ονομάζουμε Dunning-Kruger effect. Και αλήθεια μας επηρεάζει πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε στην εργασία μας, τα οικονομικά μας, τις επενδύσεις μας, τις σχέσεις μας. Για πάμε να τα δούμε. Πριν προχωρήσουμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom24, είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Έχουμε αφήσει το link μας στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pin comment. Χρησιμοποιώντας το, παιδιά, θα πάρετε την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 700 ευρώ αν είστε άνω των 25, αν ανοίξετε το λογαριασμό σας σήμερα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνετε τίποτε άλλο. Μία δώρο μετοχή έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσεις. Μιας που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube και disclaimer. Παιδιά, τα βίντεο μου σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι τώρα αυτό που ονομάζουμε Dunning-Kruger effect? Πρόκειται ουσιαστικά για μια γνωστική μεροληψία που περιέγραψαν πρώτη φορά οι ψυχολόγοι David Dunning και Justin Kruger σε μια μελέτη το 1999. Η έρευνα τους έδειξε τώρα ότι τα άτομα που έχουν χαμηλή απόδοση σε συγκεκριμένες εργασίες συχνά αξιολογούν την απόδοσή τους υψηλότερα από την πραγματική. Αντίθετα, άτομα με υψηλή ικανότητα ή γνώση τείνουν να υποτιμούν τις ικανότητές τους, υποθέτοντας ότι οι εργασίες που τους φαίνονται εύκολες είναι επίσης εύκολες και για τους άλλους ανθρώπους. Με λίγα λόγια, είναι η τάση των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν ένα αντικείμενο να έχουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι το γνωρίζουν πολύ καλά, ενώ παράλληλα οι γνώστες και οι ειδικοί υποτιμούν τις ικανότητές τους. Μάλιστα, σε μια μελέτη γραμματικής, φοιτητές ολοκλήρωσαν ένα τεστ για την αμερικανική γραπτή αγγλική γλώσσα και στη συνέχεια κλήθηκαν να αυτοαξιολογήσουν την αντιληπτική τους ικανότητα στη γραμματική, καθώς και την απόδοσή τους στο τεστ. Εκείνοι που σημείωσαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες στο τεστ τείνουν να υπερεκτιμούν τόσο την αντιληπτική τους ικανότητα στη γραμματική, όσο και την αναμενόμενη βαθμολογία τους στο τεστ, ενώ εκείνοι που σημείωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες τείνουν να υποτιμούν τις ικανότητες και την απόδοσή τους στο τεστ. Πάμε να δούμε όμως γιατί συμβαίνει αυτό. Με απλά λόγια, παιδιά, συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι που έχουν λίγες γνώσεις ή εμπειρία σε έναν τομέα δεν γνωρίζουν πόσα δεν ξέρουν. Λόγω αυτής της άγνοιας, αδυνατούν να εκτιμήσουν σωστά τις ικανότητές τους και καταλήγουν να πιστεύουν ότι γνωρίζουν περισσότερα από ό,τι στην πραγματικότητα. Από την άλλη, άνθρωποι που είναι πραγματικά ειδικοί συχνά ξέρουν καλά πόσο πολύπλοκος είναι ο τομέας τους, γι' αυτό και υποτιμούν τις γνώσεις τους. Επειδή ακριβώς συνειδητοποιούν πόσα ακόμα υπάρχουν για να μάθουν. Όπως άλλωστε είχε πει και ο Σοκράτης, εν είδα ότι ουδέν είδα. Ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Και θα με πείτε όλα καλά, ρε Ιωαννάκια. Αλλά πώς επηρεάζει αυτό το φαινόμενο την εργασία μας ή τα οικονομικά μας? Το φαινόμενο Dunning-Kruger, παιδιά, μπορεί να μας επηρεάσει στο χώρο εργασίας μας και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Για παράδειγμα, άτομα που επηρεάζονται από το φαινόμενο μπορεί να λαμβάνουν αποφάσεις στην εργασία τους χωρίς να κατανοούν πλήρως τις πιθανές συνέπειες. Επίσης, άτομα που είναι τόσο πεπισμένα για τις δικές τους εξαιρετικές ικανότητες μπορεί να απορρίπτουν μια επικοδομητική κριτική από συναδέλφους ή από υπεύθυνους επειδή ακριβώς πιστεύουν ότι τα γνωρίζουν όλα και δεν παραδέχονται ότι μπορεί να έχουν κάνει κάπου κάποιο λάθος. Και όπως καταλαβαίνουμε, παιδιά, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην εργασία μας, μιας και αν δεν αναγνωρίσουμε ένα λάθος πολύ σύντομα, θα το επαναλάβουμε. Και αν το επαναλάβουμε, δεν εξελισσόμαστε. Αφήστε που δυσκολευόμαστε σίγουρα να συνεργαστούμε και με ομάδα, αν είμαστε αυτής της λογικής. Και αυτό το φαινόμενο, παιδιά, θα πρέπει σίγουρα να το έχουν υπόψη τους και οι άνθρωποι που κάνουν τις προσλήψεις, μιας και είναι πολύ εύκολο να προσλάβουν υποψηφίους, επειδή ακριβώς εκείνοι φαίνονται σίγουροι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ενώ στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι θα πέσουν θύματα του φαινομένου Dunning-Kruger. Επίσης όμως, τα οικονομικά και τις επενδύσεις μας μπορεί να πέσουμε στην παγίδα και να υπερεκτιμήσουμε τις γνώσεις μας λόγω του συγκεκριμένου φαινομένου. Μπορεί για παράδειγμα να θεωρήσουμε ότι το έχουμε το να επιλέγουμε μετοχές ή να κάνουμε ορθή θεμελιώδη ανάλυση και έτσι να μην πάρουμε την απαραίτητη βοήθεια ή να μην δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο για να βρούμε όλα εκείνα τα νούμερα που χρειαζόμαστε για μια θεμελιώδη ανάλυση. Παιδιά, αυτό σας το λέω από εμπειρία, το έχω κάνει στις αρχές και έχω επενδύσει σε κάποιες μετοχές. Έχασα φυσικά χρήματα, γιατί ακριβώς δεν ήξερα τι είναι αυτό που δεν ήξερα για τον κόσμο των επενδύσεων.
Οπότε προσοχή. Ή μπορεί να θεωρήσουμε κάποια στιγμή ότι έχουμε αρκετή εμπειρία για να μπορούμε να προβλέπουμε πότε η αγορά θα πάει πάνω και πότε κάτω. Δεν θα μπορέσουμε να το προβλέψουμε αυτό. Σας το εγγυώμαι. Οπότε έξτρα προσοχή. Τέτοιες συμπεριφορές λοιπόν, παιδιά, όπως καταλαβαίνουμε, μπορούν να μας οδηγήσουν σε λανθασμένες επιλογές και κινήσεις, με κίνδυνο φυσικά να χάσουμε τα χρήματα που με τόσο κόπο βγάζουμε. Ποιος είναι τώρα ο τρόπος να προστατευτούμε από αυτό το φαινόμενο? Αναγνωρίζουμε ότι φυσικά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα. Γινόμαστε ρεαλιστές σχετικά με τις πραγματικές ικανότητες και γνώσεις μας και είμαστε πάντα ανοιχτοί και ανοιχτές στην επικοδομητική κριτική. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε σωστό πλάνο. Και κάτι άλλο, παιδιά, πολύ σημαντικό. Αναζητούμε πάντα και παντού τη γνώση. Αν το κάνουμε αυτό, το φαινόμενο αρχίζει να ελαχιστοποιείται για εμάς. Γιατί η γνώση είναι δύναμη και σίγουρα μπορεί να μας οδηγήσει σε σωστότερες επιλογές, αν όχι πάντα σε σωστές. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί πάντα να κάνει σωστές επιλογές. Αλλά και ένα τσίκ σωστότερες να είναι οι επιλογές μας είναι κέρδος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πάντως, ειδικά στο επενδυτικό κομμάτι, υπάρχει η Ακαδημία της Freedom 24 για να μας δίνει σοβαρή, δωρεάν γνώση. Ακόμα και αν πιστεύουμε ότι ξέρουμε κάτι, παιδιά, ας μην πέφτουμε αυτή τη στιγμή και εμείς θύματα του Dunning-Kruger effect. Ας μπούμε να δούμε βήμα-βήμα τι ακριβώς είναι οι μετοχές, μήπως κάτι έχουμε χάσει, τι είναι τα ομόλογα, τι πρέπει να κάνουμε στα πρώτα μας βήματα ως νέοι επενδυτές και επενδύτριες, ή τι είναι ο ανατοκισμός, τι είναι ο πληθωρισμός, πως όλα αυτά τα πράγματα συνδέονται σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον, ή ακόμα και ανώτερα μαθήματα. Γιατί μπορεί να μην χρησιμοποιήσουμε ποτέ παράγωγα, εγώ δηλαδή ποτέ, αλλά το να γνωρίζουμε τι είναι μας δίνει ουσιαστική γνώση για να κάνουμε εμείς επενδύσεις βαρετές, σταθερές, μακροχρόνιες. Έχουμε, παιδιά, λοιπόν, αυτή τη στιγμή από το χορηγό μας τη Freedom 24 του σημερινού βίντεο να μάθουμε εντελώς δωρεάν από πιστοποιημένους ανθρώπους της αγοράς πώς μπορούμε να βάλουμε το χρήμα να δουλεύει για εμάς στο δικό μας ρίσκο και στο δικό μας οικονομικό ταξίδι. Οπότε εννοείται, προτείνω να το κάνετε, ακόμα και αν δεν θέλετε τελικά να επενδύσετε, και μόνο που θα έχετε μάθει, θα έχετε αρκετή γνώση για να κάνετε σωστότερες επιλογές στα υπόλοιπα οικονομικά σας. Κλείνοντας λοιπόν, να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά τη Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τόσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο.